Κύριε Υπουργέ, όσο και αν θερμά χειροκροτάτε όσους σας θυμιατίζουν, να ξέρετε απ' έξω, το απόγευμα σήμερα θα είναι χιλιάδες λαού που όχι μόνο θα σας χειροκροτούν, αλλά θα σας μουτζώνουν. Θα είναι αυτοί που θα απαιτούν, θα διεκδικούν αυτά που τους κλέψατε. Αυτά που τους κλέψατε και συνεχίζετε να το κάνετε. Θέλουμε λοιπόν ντροπή σε εσάς και θα τα πούμε παρακάτω. Θέλουμε να καταγγείλουμε την έκρηξη της κρατικής καταστολής, της ζωμής βίας και τρομοκρατίας απέναντι σε όσους αντιδρούν σε αυτή την αντιδραστική πολιτική σας. Ο λαός όμως σπάει το φόβο και στέκεται παλικαρίσια απέναντι στον κρατικό κατασταλτικό μηχανισμό. Στηρίζεται με όλους τους τρόπους τις επιλογές του κεφαλαίου για δημιουργία φυλακών τα νησιά μας. Στηρίζεται τους εκλεκτούς του ΣΕΒ, την ηγεσία της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, με τα συγκεκριμένα πρόσωπα που τους συγκροτούν, γιατί η συμβολή τους στις αντιλαϊκές πολιτικές ήταν καθοριστική. Κύριε Ευρούτσι, βλέπω τη χαρά σας που αναβαπτίσατε με τα ΜΑΤ τους εργοδότες, τους αγγελείς, τους εταίρους σας στο τσάκισμα των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Διαπιστώσατε και θα διαπιστώσετε στην πορεία ότι η προσπάθεια να μπουν εμπόδιο στους αγώνες των εργαζομένων δεν θα έχουν τύχη. Παρά την προσπάθεια να εμποδίσουν τη μαζική απεργία, την διαμαρτυρία, δεν το μπόρεσαν. Το απόγευμα, όπως είπαμε, χιλιάδες θα βρίσκονται στις πλατείες και στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα. Το νομοσχέδιο αυτό που σήμερα συζητάμε συνιστά μια ακόμα πρωτοβουλία των κομμάτων της ασκής τάξης με σκοπό την ολοκλήρωση της αξίωσης των επιχειρηματικών ομίλων για μετατροπή της ασφάλισης από κοινωνική υπόθεση σε ατομική. Την απαλλαγή πλήρως του αστικού κράτους και των επιχειρηματικών ομίλων από τη συμμετοχή τους στην ασφάλιση, την στήριξη και την παραπέρα ενίσχυση της δράσης των επιχειρηματικών ομίλων στην ασφάλιση. Τελειώνει με αυτό το νομοσχέδιο η στρατηγική αυτή που έχει χαραχθεί από το 1990? Όχι. Η κυβέρνηση ετοιμάζει να φέρει και άλλο νομοσχέδιο μέσα στο Μάρτι με νέες ρυθμίσεις για τη λειτουργία του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στην ασφάλιση, δηλαδή την ενίσχυση του ιδιωτικού πυλώνα που θα ολοκληρώσει το έγκλημα με τον οριστικό θάνατο των όποιων κοινωνικών χαρακτηριστικών έχουν απομείνει ακόμα στην ασφάλιση. Περιπέζοντας τους ασφαλισμένους, ο Υπουργός Εργασίας απευθύνθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: «Ο καθένας λέει τα δικά του και ανέξοδα πολλές φορές και με υπερβολές για πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα. Όμως η αξιωματική αντιπολίτευση, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ένα πολύ σοβαρό θεσμικό ρόλο». Αυτό είπε στην ομιλία του χθες. Αναγνωρίζουμε ότι για το ΣΥΡΙΖΑ έχει δίκιο. Γιατί τι κάνει και η Νέα Δημοκρατία σήμερα? Συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Καλύπτει τα νομικά κενά του νόμου Κατρούγκαλου και κάνει το επόμενο βήμα της ιδιωτικοποίησης που αποτελεί και τη βάση του δικού σας νόμου. Όμως, κύριε Βρούτσι, οι θέσεις του ΚΚΕ, από τους εργαζόμενους, τους ανθρωπασχολούμενους, τους αγρότες, τους επιστήμονες και τα παιδιά τους δεν θεωρούνται υπερβολικές και ανέφικτες. Ξέρουν ότι οι συνθήκες επιτρέπουν την ασφάλιση από κάθε κίνδυνο. Συντάξεις τέτοιες που θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση όλων αυτών που ξόδεψαν και ξοδεύουν τα νιάτα τους κάθε εκμάδα της ζωής τους, δημιουργώντας το αναμύθιτο πλούτο που τον καρπώνονται μια χούφτα παράσιτο. Αλήθεια, είναι υπερβολή, ανέφικτο, να διεκδικούνται τα κλεμμένα? Ποιος το θεωρεί υπερβολή? Ο κλέφτης βέβαια, ο ληστής, που δεν είναι άλλος από το κεφάλαιο και από όλους εσάς που το υπηρετείτε. Είναι υπερβολή η αποκατάσταση των συντάξεων? Ποιος το θεωρεί υπερβολή? Το κεφάλαιο και όλοι εσείς που θεωρείτε τις αξιοπρεπείς συντάξεις και παροχές παθογένειες του παρελθόντος. Είναι υπερβολή η μείωση των ορίων ηλικίας ταξιοδότησης στα 60 για τους άντρες και στα 55 για τις γυναίκες, όπως ανέφερε και εδώ χθες ένας βουλευτής σας? Είναι για το κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό, γιατί δεν θέλουν να δίνουν πίσω τίποτε από την κλεμμένη υπεραξία σε αυτούς που για χρόνια γέμιζαν τα τσαυροβλάκια τους. Θέλουν να παράγουν υπεραξία μέχρι να πεθάνουν. Αυτό το ονομάζεται ενεργό γύρανση
για να κρύψετε την απανθρωπιά που κρύβεται πίσω από αυτές τις λέξεις. Είναι υπερβολή η 13η και 14η σύνταξη που έπαιρναν πριν την κρίση οι συνταξιούχοι. Είναι υπερβολή τα αιτήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Ποιοι λοιπόν τα χαρακτηρίζουν ως υπερβολικά ανέφικτα? Οι εκμεταλλευτές της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων που επιδιώκουν να πάρουν πίσω ό,τι υποχρεώθηκαν να δώσουν κάτω από τους σκληρούς αγώνες. Επίσης, το πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης, των λίγων που ικανοποιεί κάθε επιλογή με τις διαρκείς ανατροπές των ασφαλιστικών, εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού. Κύριοι, είστε συνεργοί στο έγκλημα, στην αρπαγή των αποθεματικών. Συνεργήσατε στην υπεξαίρεση 100 δις από τις άτοκες καταθέσεις και το χρηματιστήριο για άλλα 100 δις ευρώ, όπως αποτιμά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις εκθέσεις τους στις περικοπές των συντάξεων στην περίοδο της κρίσης, με τους νόμους σφαγεία του Λοβέρδου Κουτρουμάνη, του Κουτρουμάνη Βρούτσι, του Κατρούγκαλου και πάλι Κατρούγκαλου Βρούτσι. Λέω τα ονόματα για να μην πούμε τα νούμερα. Τι θέλετε, να τα ξεχάσουν όλα αυτά οι συνταξιούχοι, οι ασφαλισμένοι? Όχι, γιατί αυτά είναι οι συντάξεις που έπρεπε να παίρνουν. Είναι οι ασφαλιστικές παροχές που έπρεπε να έχουν. Να έρθουμε στο μεγάλο ψέμα που επαναλάμβανε στις εκπομπές του ο Υπουργός Εργασίας κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν συνεχίσει. Ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν κάνει μειώσεις. Εκτός της μεγάλης σφαγής των συντάξεων που κάνετε όλοι σας και τη συνεχίζετε, ο Υπουργός στην ομιλία του σε μια έκρηξη ειλικρίνειας ήταν αποκαλυπτικός. Να τι είπε λοιπόν χθες. Χθες λοιπόν, λέει, κατά τη διάρκεια της Επιτροπής, στην επίκληση και στην επιχειρηματολογία εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο προπολογισμός του 2020 έχει 206 εκατομμύρια λιγότερη συνταξιοδοτική δαπάνη, είπε ο Υπουργός. Ερώτηση, λέει. Είναι αλήθεια? Βεβαίως είναι αλήθεια, λέει. Είναι στον προϋπολογισμό. Εμείς δεν λέμε ποτέ ψέματα. Όμως έκανα, λέει, μια παράθεση του παρελθόντος. Το 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ 96 εκατομμύρια μικρότερη συνταξιδοτική δαπάνη. Ενώ το 2016 206 εκατομμύρια. Το 2017 η συνταξιδοτική δαπάνη ήταν μικρότερη κατά 744 εκατομμύρια. Το 2018 είχαμε 343 εκατομμύρια μικρότερη συνταξιδοτική δαπάνη. Και το 2019 είχαμε 416 εκατομμύρια μειωμένη συνταξιδοτική δαπάνη. Αυτά δεν τα λέτε, κυρία Αξόγλου? Ρώτησε ο κύριος Βρούτσης. Αυτή η μείωση ταξιδιωτικής δαπάνης που κάνατε, τι είναι? Άρα λοιπόν, ο ίδιος αποκαλύπτει τα ψέματα που λέει στον ελληνικό λαό, στους ασφαλισμένους, στους ταξιούχους, ότι δεν κάνει μειώσεις στις συντάξεις, ότι δεν τις συνεχίζει. Στους σέβει την ποδιά, σφάζονται, λέει, παλικάρια. Τι να πει κανείς? Η λέξη ντροπή δεν αποδίδει το μέγεθος του κινησμού σας, του θράσους σας απέναντι σε όλους αυτούς που τους έχετε κάνει να ζουν αναξιοπρεπώς. Όμως να ξέρετε, μπορεί να παίρνετε τα συγχαρητήρια από τους επιχειρηματικούς ομίλους για το τσάκισμα των συντάξεων. Συγχωροχάρτη όμως, οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι δεν θα δώσουν και αργά ή γρήγορα θα σας στείλουν το λογαριασμό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.